Ενθουσιασμό έχει προκαλέσει το τραγούδι του Λούκα Γιώρκα στο Ντίσελντορφ. So beat it. Αλλά και το ραπ στοιχείο έχει ξεσηκώσει τους ξένους. I just think that the rapping part is not, shouldn't be in there. It should be more just Lucas in that case. It's more Greek. Preferred him alone without the rapper. The positive thing is that his part in Greek is really is plenty of pathos and of emotion. Βλέποντας τα κύματα ενθουσιασμού, η ελληνική αποστολή φοβάται μην την πνίξουν. Φοβάμαι πολύ περισσότερο τον ημιτελικό παρά τον τελικό. Πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Ο ημιτελικός μας είναι όντως δύσκολος και γιατί ίσως κατανεμήθηκαν οι χώρες έτσι ώστε οι χώρες που συνήθως μας ψηφίζουν είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Φοβάμαι αρκετά τον ημιτελικό, αλλά έχω να πω ότι σε περίπτωση που περάσουμε θα πιστεύω μέσα μου ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο Λούκας Γιώρκας εντωμεταξύ προσπαθεί να πάρει το 12ο της Σλοβενίας. Από την ημέρα που πάτησε στο Ντίσελντορφ, οι φήμες τον θέλουν να ανταλλάσσει καθημερινά μουσικές απόψεις με την Σλοβένα τραγουδίστρια. Οι δυο τους είχαν έρθει κοντά όταν η τραγουδίστρια είχε έρθει στην Ελλάδα. Τώρα έχουν δεθεί ακόμα πιο πολύ. Νομίζω ότι ενώντας όλα τα στοιχεία σωστά, θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, το εύχομαι. Και θέλουμε από τη χώρα μας την υποστήριξη, εφόσον μας διάλεξε, σε αυτή την τελική ευθεία. Την στήριξη της χώρας την έχετε, των άλλων χωρών να δούμε. Πες μου την απάντησή σου για το breakdance, τους ξενίζει λίγο ενδεχομένως. Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να είναι εκεί, όπως και πρέπει να είναι και το ζεμπέκι, όπως πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία αυτά που θυμίζουν Ελλάδα, η φωτιά, το τραγούδι, όλα αυτά. Με πάθος και συνέστημα, οι χορευτές της ελληνικής αποστολής γυρνούν σαν σβούρες, μπας και τους αλλάξουν γνώμη. Πιστεύω πως ήταν τρομερή ιδέα να γίνει αυτό το πράγμα και hip hop που απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη και το ζεμπέκικο που είναι καθαρά ελληνικό. Κυριολεκτικά τρομερή. Η Dana International αρνήθηκε να δώσει